περίπου 500 γράμματα και σύμβολα. Και όπως θα σας δείξω στη συνέχεια όσοι πλησιάσουν στο μοντέλο, παραδείγματος χάρη στις δύο πόρτες υπάρχουν και κείμενα, αρκετά γράμματα, αλλά θα δείτε ότι καταλαμβάνουν ένα πολύ μικρό μέρος από την επιφάνεια της κάθε πόρτας. Άρα, εάν σκεφτούμε ότι η πόρτα ήταν όλη γεμάτη με κείμενο, τότε πιθανώς τα γράμματα να ήταν αρκετές περισσότερες χιλιάδες. Εδώ βλέπετε το μοντέλο που έχουμε εδώ μπροστά. Εδώ είναι η προστινή όψη του μοντέλου, η πίσω όψη του μοντέλου. Εδώ στην προστινή όψη βλέπετε τους δύο δείχτες του ήλιου και της σελήνης. Ο δείχτης του ήλιου είναι συγχρόνος και δείχτης της ημερομηνίας. Εδώ μάλιστα σε αυτή τη θέση που το βλέπετε, δεν είναι σωστά ρυθμισμένος ο μηχανισμός. Γιατί όπως βλέπετε δείχνει παράξενο. Οπότε, εάν ήταν σωστά ρυθμισμένο, έπρεπε ο δείχτης του ήλιου να είναι διαμετρικά από την άλλη πλευρά. Και στην πίσω πλευρά, έχετε ακούσει ήδη από τα βίντεο, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Έχουμε φτιάξει διάφορα μοντέλα. Να αναφέρω εδώ, γιατί ξεχάστηκε, ότι η μεγαλύτερη και πιο συμπαγής ομάδα, ή ίσως και η μόνη ομάδα, γιατί οι άλλοι ερευνητές είναι μεμονωμένοι περισσότεροι, βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια διεπιστημονική ομάδα. Είναι ο κύριο Σιραδάκης, αστρονόμος. Εγώ είμαι μηχανολόγος. Είχαμε παλαιότερα την κυρία Δρούγου, αρχαιολόγο. Τώρα έχουμε τον Αλέξανδρο τον Τούφκα, αρχαιολόγο. Είναι η Μαριάννα, μηχανολόγος. Ο Αλέξανδρος ο Πασιακούλης, μηχανολόγος. Η Λίνα η Αναστασίου, η οποία είναι και αρχαιολόγος και αστρονόμος. Και τι άλλο, Γιάννη. Έχει διάφορες ιδιότητες. Έχει κάνει το διδακτορικό της πάνω στο μηχανισμό. Οπότε όλη αυτή η ομάδα, ο καθένας από την πλευρά του έχει συμβάλει έτσι ώστε να έχουν προκύψει πάρα πολλές δημοσιεύσεις οι οποίες καταχωρηθήκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ταυτόχρονα όλο και σχεδιάζομαι και εξελίσσομαι τα μοντέλα με βάση και τα νεότερα κάθε στιγμή αποτελέσματα της έρευνας. Αυτό που βλέπετε εδώ τώρα ήταν μια ιδέα να κατασκευάσουμε ένα μοντέλο εποπτικό, διαφανές και μεγάλο για να μπορεί ο καθένας έτσι πολύ εύκολα να δει τα πάντα, να δει και τις επιγραφές με πολύ μεγάλη ευκολία, να δει τα γρανάζια εσωτερικά, να δει τους δείχτες, να δει τα πάντα. Αυτό λοιπόν είναι τετραπλάσιο σε μέγεθος και αυτό αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα Κύθυρα, έφτασε πριν μερικές μέρες και θα εκτίθεται εκεί συνεχώς, στο Δήμο Κυθύρων. Στη συνέχεια φτιάξαμε ένα άλλο μοντέλο, συγγνώμη, αυτό είναι, όχι εκείνο, εκείνο είναι 4x1, αυτό είναι 3x1. Αυτό βρίσκεται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο αυτή τη στιγμή και αυτές τις μέρες συναρμολογείται ένα ακόμη το οποίο θα πάει στο Μουσείο Ηρακλειδού στην Αθήνα και από εκεί θα πάει στην Κίνα. Γενικά έχουμε κάνει πολλά, υπάρχουν σε διάφορα μουσεία, στο αρχαιολογικό υπάρχουν αντίγραφα, εδώ στο Νόεσις υπάρχουν δύο αντίγραφα, ένα εκείνης της εποχής του 11 και το τελευταίο που είναι και το πιο επικαιροποιημένο και πλήρως λειτουργικό και φτιάξαμε και κάποια άλλα μικρά που είναι υπομορφή σουβενίρ. Τώρα, για να καταλάβετε τη λειτουργία του μηχανισμού, εδώ θα σας δείξω ένα βίντεο πολύ μικρό. Είναι από αυτό το μοντέλο το μεγάλο, το διαφανές. Πριν να το παίξω, εσείς θα δείτε με το χέρι μου να κουνάω έναν από τους δείχτες και γυρνάνε τα πάντα. Πίσω από τους δείχτες θα δείτε φέρνω τα γρανάζια στο εσωτερικό κάποια. Προσέξτε, θα δείτε ότι κινούνται τα πάντα. Και προσέξτε επίσης τη σφαίρα της σελήνης, η οποία αλλάζει χρώμα. Εδώ τώρα έχουμε νέα σελήνη, διότι οι δείχτες της σελήνης και του ήλιου είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Βλέπετε ότι η σελήνη τώρα να γίνεται σιγά σιγά άσπρη. Έχει γίνει εντελώς άσπρη, έχουμε πανσέλινο και βλέπετε είναι αντιδιαμετρικά οι δείχτες. Και ξανά το ίδιο. Νέο φεγγάρι, κάθε φορά επειδή μετακινείται ο δείχτης του ήλιου, είναι φυσικό να μετακινείται και η ημερομηνία. Κάθε δηλαδή στιγμιαία κίνηση αναφέρεται σε άλλη ημερομηνία. Λοιπόν, εδώ θα το καταλάβετε καλύτερα. Εδώ βλέπουμε το προστινό μέρος του μηχανισμού και βλέπουμε τώρα τους δείχτες. Εδώ βλέπουμε την κλίμακα των 365 ημερών. Εδώ είναι η κλίμακα των αστερισμών. Εδώ βλέπετε τα τρία σώματα. Είναι ο ήλιος δεξιά, η γη στο κέντρο και η σελήνη αριστερά. Λοιπόν, επιλέγουμε λοιπόν μια ημερομηνία, εδώ είναι η ημερομηνία 15 Ιουνίου του 10, υπάρχει λόγος που τη δίνουμε αυτή, και βλέπουμε ότι ο ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό των διδήμων
η σελήνη βρίσκεται στον αστερισμό του Δοξότη και βλέπουμε εμείς ότι είναι πανσέλινος. Εφόσον λοιπόν έχουμε την πανσέλινο και βλέπουμε ότι τα τρία σώματα βρίσκονται σε μια ευθεία, πιθανόν να έχουμε έλλειψη σελήνη. Αυτό πώς θα το δούμε? Πρέπει να πάμε στην πίσω πλευρά του μηχανισμού και να δούμε την κλίμακα των εκλήψεων. Τι έγινε? Λοιπόν, εδώ βλέπετε είναι η πίσω πλευρά και αυτό, ο δείχτης που βλέπετε είναι ο δείχτης της κάτω πλευράς, όπου έχουμε διάφορα κουτάκια όπως βλέπετε και σε κάποια από αυτά τα κουτάκια υπάρχουν σύμβολα. Εκεί που υπάρχουν σύμβολα, άμα φτάσει ο δείχτης εκεί, είναι σίγουρο ότι έχουμε μία έκλειψη. Τι είδος έκλειψη θα έχουμε, αυτό το αναγράφει πάνω, αλλά μπορώ να το διαπιστώσω και με έναν άλλο τρόπο. Αν δούμε την προστινή πλευρά, έκλειψη ηλίου θα είναι αν οι δύο δείχτες είναι ο ένας πάνω στον άλλο και έχουμε νέα σελήνη. Έκλειψη σελήνης θα είναι όπως στην περίπτωση που σας έδειξα προηγουμένως. Και άρα αυτή. Συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ βλέπετε είναι η κλίμακα των εκλήψεων και η συγκεκριμένη ένδειξη είναι η έκλειψη σελήνης. Λοιπόν, να δούμε ένα παράδειγμα.